Ένας κύκλος εκδηλώσεων με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τις startup επιχειρήσεις και τις νέες ιδέες που μπορούν να αναπτυχθούν με αφετηρία την Κρήτη, ξεκίνησε χθες από το Λασίθι και συνεχίστηκε σήμερα στο Ηράκλειο. Θέλουμε να καταλάβουν ιδίως οι νέοι άνθρωποι ότι η επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Ότι ναι, υπάρχει ο κίνδυνος της αποτυχίας. Σίγουρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις ευκαιρίες που γεννά η επιχειρηματικότητα. Τις ευκαιρίες να μετατρέψουμε το πάθος μας σε δουλειά. Τις ευκαιρίες να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας και να κάνουμε την διαφορά που θέλουμε να δούμε. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα βρίσκονται στην ατζέντα των εκδηλώσεων με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες που μοιράζονται τις εμπειρίες τους με το κοινό. Θεωρώ ότι ο συμβολισμός είναι πολύ σημαντικός, καθώς είμαστε σε έναν τόπο που έχει παραγωγή, που έχει καινοτομία και που έχει και μια παγκόσμια αγορά να απευθυνθεί πέρα από τον τουρισμό σε όλα τα προϊόντα. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που συνδυάζει πρωτογενή παραγωγή και επιχειρηματικότητα, όπως επεσήμανε η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, καλώντας τους νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, αλλά και πολλές ακόμη ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες. Έρχεται η εμπειρία ανθρώπων από την Ευρώπη, επιχειρηματιών που έχουν εκμεταλλευτεί όσα η Ευρώπη προσφέρει σαν εργαλεία για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και εύχομαι αυτήν την τέταρτη φορά να έχουμε και πολλές ακόμα. Πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό ποτέ δεν θα το καταφέρουμε μόνοι μας. Γι' αυτό και ένας στόχος του συνεδρίου είναι να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, να προκύψουν νέα project, καθώς το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων. Ο κύκλος εκδηλώσεων συνεχίζεται στις 15 Μαρτίου στο Ρέθυμνο και στις 16 στα Χανιά. Ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά όλοι μαζί θα φέρουμε την αλλαγή.